πάλι. Συνεχίζουμε τη δεύτερη Λυκείου κατεύθυνση. Είμαστε στο κεφάλαιο της θερμοδυναμικής, νόμια αερίων, δυνική θεωρία. Πάμε να δούμε άλλη μια άσκηση που έχει να κάνει πιο πολύ με την κινητική θεωρία, η οποία λέει τα εξής. Σε ένα δοχείο το οποίο έχει όγκο 2 λίτρα, εγώ αμέσως θα κάνω τα κινητικά μέτρα για να είμαι έτοιμος σε περίπτωση που γραφτεί. Υπάρχουν ήττα ίσον 2 μολ υδρογόνο 2. Που το θεωρώ μετανικό αέριο σε πίεση υπέρ ίσον 4 επί 10 στην 5 νιούτον αντιδραγωγικό μέτρο. Να βρείτε τον αριθμό των μορίων του αερίου που υπάρχει στη συνολική και τη συνολική μάζα, τη μάζα τη συνολική, καθώς και τη μάζα κάθε μορί. Προσοχή, τη μάζα κάθε μορί. Ωραία. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των τραγών ταχυτήτων των μορίων και τη μέση μεταφορική κινητική ενέργεια. Ωραία. Και μετά να βρούμε πώς είναι η ιονική μεταφορική ενέργεια όλων των μορίων του αερίου. Μαζί βέβαια σε αυτόν τη άσκηση, γιατί δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε, τον αριθμό από κάτω που είναι 6 επί 10 στην 23η μόρια αναμπόλ και μας δίνει και το μοριακό βάρος του υδρογόνου, το οποίο είναι 2 επί 10 στην 23η κιλογράμμ αναμπόλ. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκινάμε εύκολα. Γνωρίζουμε από τη χημεία βασικά ότι ο αριθμός ομών μπορεί να φύγει προς μία αλφα, οπότε μη ίσον ήταν επί μη αλφα, μη ίσον 2 επί 6 επί 10 στην 23η μόρια. Άρα 12 επί 10 στην 23η μόρια είναι η πρώτη απάντηση και ήταν ίσον μάζα αερίου προς MR, σωστά. Και βρήκαμε ότι η μάζα του αερίου είναι ήττα επί MR, δηλαδή η μάζα του αερίου είναι 2 επί 2 επί 10 εξ τη μείον τρίτη κιλά. Άρα η μάζα του αερίου, παιδιά, είναι 4 επί 10 εξ τη μείον τρίτη κιλά. Οπότε, είναι πάρα πολύ απλή σκέψη, η μάζα του αερίου, πόσα μόρια έχουμε, μη, επί μάζα μορίου. Να το θυμηθείτε αυτό για να μην μπερδεύσετε, γιατί τα παιδιά μπερδεύονται. Ενώ το MR είναι αριθμός από κάτω επί μάζα μορίου, προσοχή άλλη σχέση αυτή, η μάζα του αερίου είναι μη επί μάζα μορίου. Οπότε η μάζα του κάθε μορίου, που διαρρύνουμε δια μη, η μάζα του μορίου είναι η μάζα του αερίου δια μη, δηλαδή 4 επί 10 στην μετρήτη, προς ο αριθμός μη που είναι 12 επί 10 στην 23 που βγάλαμε, είναι 1 τρίτο επί 10 στην 26 κιλά ή 0,33 αν θέλετε επί 10 στην 26 κιλά. Τώρα, για την πίεση, το δεύτερο ερώτημα με ζητάει την πίεση. Η πίεση είναι 1 τρίτο ο τύπος ΔΒ τετράγωνο. Θα μου πει κάποιος δεν έχει αντικειμένο τα χείλια, θα του πω δεν πειράζει. Θα την γράψει μάζα αερίου που την έχετε, δια όγκο αερίου που τον έχετε, δε τετράγωνο. Θα κάνετε ένα χιαστή, μάζα αερίου επί δέσιο τετράγωνο, ισούται 3 βέβαια, διαιρείται με τη μάζα του αερίου και βγαίνει ότι το δε τετράγωνο είναι 3 βέβαια, δια μάζα αερίου, κάνετε πράξεις, 3, το 3 είναι 4 επί 10 στην 5, το 3 είναι 2 επί 10 στην μείον 3 και η μάζα του αερίου είναι 4 επί 10 στην μείον 30, 4 επί 10 στην μείον 3. Συγγνώμη, αυτό θα βγει με ένα τετράγωνο σε αυτό το τετράγωνο, επειδή είναι στο τετράγωνο. Το 4 το 4 φεύγει, 3 6, 3 2 6, 5 επί 3 2, 2 προς μείον 3 επί 10 στην 5 μέτρα να σηκώνει. Αυτή είναι. Και το τελευταίο ερώτημα ζητάει το πρώτο τελευταίο που σου λέει τη μέση κινητική ενέργεια. Η μέση κινητική ενέργεια έχετε τον τύπο 3 δεύτερα ΚΤ. Η ΚΤ είναι σταθερά του Μπόλτσμαν που ξέρω ότι γράφεται άλλο μια μη αλφα επί τ. Θα μου πει κάποιο μα δεν έχω το τ. Ναι, αλλά έχετε π επί β μη αρτ. Άρα το τ είναι π επί β προς μη αρτ. Σωστά, γνωστά όλα.
Άρα η μέση ποινική εμμήνη είναι 3 δεύτερα, α, μία α, τ επί δε, και όσους ανησυχούσαν για το α, επειδή δεν μας το δίνει, εντάξει, να τους πω το α φερεί, έτσι βγαίνει η ποινική ενέργεια, εύκολα. Και το τελευταίο ερώτημα, να σας πω κάτι, η έψιλον ποινική ολική είναι, όπως αμορία είχαμε, μη βγάλαμε, επειδή μέσα στην ποινική ενέργεια κάθε αμορία, που κάνει τον απλό προβλησμό και βγαίνει και μέσα στην ποινική ενέργεια του αερίου. Σας ευχαριστώ πολύ.